Κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριε Μιχάλη Χατζιπαντέλα, αναλαμβάνετε σήμερα αυτό το κρίσιμο Υπουργείο της Υγείας σε μία κρίσιμη περίοδο. Η πανδημία εξακολουθεί να είναι ένας ορατός κίνδυνος που μπορεί να σημειώσει απρόσμενες εξάρσεις οποιαδήποτε στιγμή, παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι ανάγκες στο χώρο της υγείας είναι απέραντες και οι πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί, αν και αυξημένοι, σήμερα παραμένουν πάντοτε περιορισμένοι. Έχετε λοιπόν μπροστά σας μία αληθινή πρόκληση να ξεφύγετε από αυτές τις συμπληγάδες, βρίσκοντας καινοτόμες, εμφάνταστες, αλλά συνάμα ανθρώπινες λύσεις. Με ένα προζύμι που αφήνει ο προκάτοχός σας, ο οποίος έχει θέσει τον πήχη ψηλά, καλείστε να επιτελέσετε ένα δύσκολο έργο. Προερχόμενος από τον επιχειρηματικό, διοικητικό τομέα, πετυχημένος, θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα αποτελέσει αυτήν την ευκαιρία να εφαρμόσετε ρηξικέλευθες προσεγγίσεις, έτσι ώστε να μπορέσετε να υλοποιήσετε τους στόχους σας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στο Νευραλγικό Υπουργείο της Υγείας. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστούμε μαζί με αυτό το ζήλο και την αυτοπεποίθηση. Και επίσης, το Υπουργείο Υγείας διαθέτει ικανά στελέχη, τα οποία μπορούν να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο έργο, το οποίο εσείς αποφασίσατε να επομιστείτε. Εγώ λοιπόν, αγαπητέ Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό το σημαντικό έργο. Δύναμη, γερά νεύρα, στοχοπροσύλωση στο στόχο. Μη λυγίσετε για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτές όλες τις νέες προκλήσεις. Την αγάπη μου. Είμαι από μένα για σας, με αγάπη. Είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα. Ως πολίτης αυτού του τόπου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο, τον φίλο Κωνσταντίνο, για τις υπηρεσίες του σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της χώρας, στον τομέα της υγείας. Μόνο κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, πριν από 47 χρόνια, μπορώ να φανταστώ ότι οι συνθήκες ενδεχομένως να ήταν πιο απαιτητικές. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν και η διαχείριση της πανδημίας φέρουν αναμφίβολα τη σφραγίδα της συλλογικής διαχείρισης της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, αλλά την ίδια στιγμή και την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ιωάννου. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες αυτού του τόπου αναγνωρίζουν και εκτιμούν την τιτάνια προσπάθεια που έγινε. Ως νέος Υπουργός Υγείας, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω με το ίδιο σθένος, τιμώντας το έργο του και με γνώμονα τους κυβερνητικούς άξονες που έχει χαράξει ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον απερχόμενο Υπουργό,
διότι τις προηγούμενες ημέρες με ενημέρωσε για κάθε ζήτημα που άπτεται του Υπουργείου Υγείας. Στο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, από τους υπηρέτες της Δημόσιας Υγείας στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης της πανδημίας μέχρι τα κορυφαία στελέχη με επικεφαλής τη Γενική Διευθύντρια Δόκτωρ Χριστίνα Γιαννάκη, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για την ηρωική προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη για την τιμή που μου έκανε. Το αξίωμα που αναλαμβάνω σήμερα αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και έχω πλήρη επίγνωση της τεράστιας ευθύνης που φέρει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας. Η δημόσια υγεία αποτελεί υπέρτατο και μη διαπραγματεύσιμο αγαθό. Η προσήλωση της πολιτείας στο δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία είναι δείχτης κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης. Στην προσπάθειά μου να ενημερωθώ εντελεχώς για το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μια αναφορά του αείμνηστου Σπύρου Δοξιάδη, ενός πρωτοπόρου στον χώρο της υγείας για τον Ελληνισμό, του ανθρώπου που έκανε την πρώτη απόπειρα για εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος υγείας. Η μεγαλύτερη εχθρή για την υγεία δεν είναι τα μικρόβια, η ΙΗ και ο καρκίνος, αλλά η πτώχεια, η άγνοια και η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Είναι μια σαφή ρίση που ταιριάζει στον τρόπο σκέψης μου για τη ζωή. Με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Θα επιδιώξω να ενημερωθώ ακόμη καλύτερα για τα θέματα στον τομέα της υγείας. Συμπάσχω με όλους τους ασθενείς και θα επιχειρήσω να λύσω τα καθημερινά τους προβλήματα. Συμπάσχω και θα συμπορευθώ με όλους τους επιστήμονες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φροντιστές που αγωνίζονται καθημερινά κόντρα στον ορατό πλέον εχθρό την πανδημία, με προσωπικό κόστος και με αγωνία για να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στον συνάνθρωπό τους. Οφείλουμε να προστατέψουμε αυτούς που αγαπάμε και όλοι μαζί να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας πίσω, απαλλαγμένοι από κάθε ίχνος απειλής της δημόσιας υγείας. Η διαχείριση της πανδημίας, η επόμενη φάση του ΓΕΣΥ, η αναβάθμιση των υπηρεσιών του και των κρατικών νοσηλευτηρίων και η αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων προκύπτουν είναι ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου και ομολογώ ότι είναι πρόκληση αλλά και χρέος μου να συνεργαστώ με όλους τους φορείς προκειμένου ο τομέας της υγείας στον τόπο μας να αποτελεί φάρο φωτεινό και παράδειγμα προς μίμηση. Σας ευχαριστώ.